Τα πολλά λόγια είναι περιττά για το πιο πετυχημένο rally car όλων των εποχών. Οι ιδιοκτήτες τους αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα χώρου, αφού όλα αυτά τα χρόνια έχουν γεμίσει τα ράφια των σπιτιών τους με δάφνες, κύπελα και καροσημαίες. Σήμερα, ενέτη 2008 όμως, τι συμβαίνει με τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα? Πιστάτικο περιβάλλον, αγωνιστικό αυτοκίνητο, ίσως το ιστορικότερο αγωνιστικό που έχετε δει ποτέ. Το Ford Escort MK2 του κ. Αγγελάκη είναι εδώ για να σας δείξει ότι με την τεχνολογία του τότε μπορεί να κάνει καλά οποιοδήποτε αμάξι του σήμερα. Μια από τις σπάνιες ιστορικές ρεπλικές έχει κάνει ταξίδι στον χρόνο και άψογη στέκει σήμερα μαζί μας. Καθαρές γραμμές, αψεγάδια στο look που φέρει μαζί ένα μοναδικό άρωμα της τότε εποχής. Προδιαγραφών Group 4 λοιπόν ολοκληρώνει το αυτοκίνητο αγωνιστικό και ένα από τα καυτά του σημεία είναι η τροχή του. Σλικ ελαστικά με πάτημα 10 ίντσες για πίσω και 13 διάμετρο. Τα τότε αυτοκίνητα, προκειμένου να σπάσουν τα χρονόμετρα, χρησιμοποιούσαν σχεδόν τετράγωνων διαστάσεων τροχούς και τα κατάφεραν και με το παραπάνω. Roll cage safety devices, όργανα μετρήσεων της εποχής, ασφαλειοθήκες στο ταμπλό, πεταλιέρες μάχημες, ο πύργος από το κυβότιο ZDF ευδιάκριτος, όλα είναι στη θέση τους. Το ιστορικότερο όμως κομμάτι, το τιμόνι αυτό. Με αυτό το τιμόνι η Αβέρης είχε νικήσει στην ιστορικότερη ανάβαση της Πάρνηθας το 1980 για το ράλι Ακρόπολης. Είναι Νάρντι και είναι για μένα. Η πιο ουσιώδης διαφορά που θα συναντήσουμε σε αυτό το MK2 είναι ο κινητήρας του. Ένας δίλητρος full αλουμινίου κινητήρας, 16-βάλβητος, με υποδύναμη που ξεπερνάει τους 245 ύπους σε αυτή τη μορφή και μπορεί να στροφάρει μέχρι τις 8.500 στροφές. Είναι BDG συγκεκριμένα, προέρχεται από τη Βρετανία και στοιχίζει πάρα πολλά ευρώ. Αυτός ο κινητήρας έχει να επιδείξει high-end λύσεις ακόμη για τη σημερινή εποχή, αφού διαθέτει μια άψογη κεφαλή, ατσάλινο bottom end και φυσικά αξιρό κάρτερ με ελαιολεκάνη καλά κρυμμένη στο πίσω πορτμπαγκάζ. Ο συγκεκριμένος είναι κατασκευασμένος από τον Wilcox, είναι ιδιαίτερης σπανιότητας και κοστολογείται πάνω από 30.000 ευρώ. Τότε, σύμφωνα με την ομολογασιόν, μπορείς να βελτιώσεις το όχημά σου όπως τα αγωνιστικά. Τώρα, αν πάρεις τη λύση του σήμερα, στην ίδια καρότσα θα βρεθείς μπροστά από κάτι τέτοιο. Πόσο διαφορετική αίσθηση όμως θα είχε ένα MK2 με 17 τροχούς, με τουρμπίνα αντί για ατμοσφαιρικό κινητήρα και με εμφάνιση πολύ πιο αλήτικη από την κλασική που έχουμε συνηθίσει στα MK2. Αυτό το πράσινο MK2 είναι εδώ για να μας δείξει τη διαφορά σε αίσθηση και τη διαφορά σε δύναμη πάνω απ' όλα. Στη δική μας εποχή είναι αδιαμφισβήτητη όμως η υπεροχή της τουρμπίνας σχετικά με την εκτόξευση της υποδύναμης σε δυσθεώρητα ύψη. Περνάμε στο χώρο του κινητήρα και βρίσκουμε την καρδιά ενός Sierra. Δίλητρο 16-βάλιδο Cosworth, GT30 τουρμπίνα παροχή 500 νύπων και προσανατολισμός drift. Ο κινητήρας είναι αλεξίσφαιρος, έχει όλα τα ανταλλακτικά που πρέπει να έχει για να δουλεύει σε υψηλή πίεση και υψηλές θερμοκρασίες και να ανταπεξέρχεται φυσικά. Και δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα της τότε εποχής των αγωνιστικών. Όλα είναι υπερβολικά σε αυτό το Escort, από όποια γωνία και να το κοιτάξεις. Μία από τις βασικότερες εμφανισιακές διαφορές που συναντάμε σε αυτό το MK2 είναι η μακριά μούρη, η οποία είναι δανεισμένη από τα RS 2000 εποχής. Επίσης, η τροχή είναι 17 ίντσων σε αντίθεση με τους 13 του προηγούμενου και τα φρένα έχουν διάμετρο 315 χιλιοστά με δαγκάνες οι οποίες είναι από μαγνήσιο και αλουμίνιο. Στην εμφάνιση τώρα, κάτι που κάνει το αυτοκίνητο αυτό να ξεχωρίζει είναι οι υπερβολές στο body kit και φυσικά σημείο των καιρών, τα γραφικά, αυτοκόλλητα και οτιδήποτε άλλο θέλει ο ιδιοκτήτης του για να κάνει το αυτοκίνητο του να ξεχωρίζει και να του δώσει ένα μοναδικό στυλ. Μαζί μας είχαμε τον Τάκη Καλτζά, ίσως τον πιο ειδικό στο θέμα Escort, ο οποίος οδήγησε και σχολίασε με τον δικό του τρόπο και τις δύο περιπτώσεις. Οδηγώντας αυτό το αμάξι, πραγματικά η γνώμη μου ίσως να περισσεύει λιγάκι. Γιατί αν κάτσω να το κρίνω, πάει να πει ότι θα βγάλω όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές που το οδηγήσει. Δεν πρέπει να έχω άποψη. Έχουν άποψη αυτοί. Αυτοί το είχαν στήσει, αυτοί το είχαν φτιάξει. Το δικό και το δικό με σεβασμό φυσικά αυτό το αυτοκίνητο. Για μένα μου προκαλεί δέος αυτή η κατασκευή. Όσες φορές την έχω οδηγήσει, όποτε και να πω μέσα, πάντα μου προκαλεί ένα δέος. Φυσικά, το συγκεκριμένο βλέπω ότι η ανάρτησή του, και το ξέρω φυσικά γιατί είναι το μηχανικό μου, ότι η ανάρτησή του δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι για να κάνει αγώνες ή οτιδήποτε. Θέλει μια πιο σκληρή, μια
μια πιο αγωνιστική ανάρτηση. Όμως έχει τη φιλοσοφία του ιστορικού αυτοκίνητου. Από τότε που φτιαχτήκαν αυτά τα αυτοκίνητα μέχρι σήμερα η τεχνολογία έχει αλλάξει. Ίσως τα λόγια μου δεν θα έπρεπε να παρεξηγηθούν, ελπίζω να μην τα παρεξηγήσετε. Απλά τα υλικά έχουν διαφοροποιηθεί. Οι αναρτήσεις του τότε με τις αναρτήσεις σήμερα έχουν μεγάλη εξέλιξη. Οι κινητήρες δεν έχουν. Αυτός ο κινητήρας δηλαδή είχαν την τεχνογνωσία να το φτάσουν ένα δίλητρο ατμοσφαιρικό κινητήρα στα 300 άλογα. Αν του βάλουν ένα μηχανικό injection σε αυτό το κινητήρα, φτάνουν τα 300 άλογα. Οι αναρτήσεις, τα λάστιχα, τα υλικά τριβής, όλα έχουν αλλάξει από τότε. Γι' αυτό τα αυτοκίνητα λοιπόν για το σήμερα, αν θέλει να πρωταγωνιστεί στα ιστορικά, θα πρέπει οπωσδήποτε η ανάρτηση να έχει αλλάξει. Όλα τα άλλα είναι ένα τέλειο αυτοκίνητο. Και καταλαβαίνουμε, αλλά είμαστε πολύ περίεργοι να ακούσουμε και την άποψή σας για το Turbo Mk2 της σημερινής εποχής. Πέρασμα είναι ένα. Και τα δύο, το καθένα στο είδος του, συμπεριφέρονται άψογα στο φυσικό τους περιβάλλον, δηλαδή σε συνθήκες πίστας, και μακάρι σήμερα να μπορούσαμε να συναντήσουμε τόσο απλά, αλλά και παράλληλα τόσο θεαματικά αυτοκίνητα.